και στον οποίο εύχομαι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό να, μεσημέρι. να είστε καλά. Κύριε Αρσένη, ε, κάνατε μία επίκαιρη ερώτηση πρόσφατα, πριν από δύο-τρει μέρε, στην ε, Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Μιχαλίδου, αναφέροντα ότι λόγω της, των αυξήσεων στι αντικειμενικέ αξίε, πολλά από τα επιδόματα στις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών είτε δεν θα δοθούν είτε θα περικοπούν. Από πού προκύπτει αυτό? Καταρχήν προέκυψε από, το, από επίσκεψή μου στο κέντρο κοινότητα στην Πετρούπολη. Ε, εκεί πέρα μίλησα με τους εργαζόμενους και μου παρουσίασαν αυτό το πρόβλημα. Το οποίο είναι κοινό για όλα τα κέντρα κοινότητα. Τα κέντρα κοινότητα, για όσου δεν ξέρουν, διαχειρίζονται ακριβώ τι αιτήσει, διευκολύνουν του ανθρώπου να κάνουν αιτήσει για τα κοινωνικά επιδόματα και άλλα πολλά πράγματα κάνουν. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, Το πρόβλημα είναι ότι με την αύξηση των αντικειμενικών οι οποίε αυξήθηκαν πάρα πολύ στι ε, λαϊκέ συνοικίε, δηλαδή είχαμε αυξήσει του 30-40, 50-60% στη δυτική Αθήνα. Σε άλλε περιοχέ φτάσαμε μέχρι και το διπλασιασμό, ενώ σε πλούσιε γειτονιέ μειώθηκαν. Είχαμε μειώσει στην παραλιακή ζώνη, σε τουριστικέ περιοχέ κτλ. Τι, τι γίνεται όμω, Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών αποκλείει ανθρώπου. Που με βάση όλα τα κριτήρια μέχρι πρόσφατα ήταν δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων, του αποκλεί από αυτά τα επιδόματα χωρί να έχει αλλάξει κάτι στη ζωή του. Απλά βγήκε το κράτο και είπε: Ξέρετε, εγώ υπολογίζω ότι οι αντικειμενικέ έχουν αλλάξει. Αυτό σημαίνει ξαφνικά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβίωναν από τα κοινωνικά επιδόματα, και εδώ πρέπει να πούμε ότι 50% των Ελλήνων, των κατοίκων αυτή τη χώρα, είναι στο όριο ή κάτω από το όριο τη φτώχεια, και μόνο το 25%. Βρίσκει ανακούφιση από τα κοινωνικά επιδόματα. Για, για το άλλο 25% δεν το αγγίζουν τα κοινωνικά επιδόματα. Σε αυτό το 25% προσθέθηκαν πολλέ χιλιάδε άνθρωποι εξαιτία τη αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Γιατί ο νόμος λέει ότι ένα από τα κριτήρια για να ενταχθεί είναι να. Ε, να Η αντικειμενική αξία να είναι κάτω από ε, 60-70.000 σε αυτή την κατηγορία. Να το πούμε απλά επί της ουσίας με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, έτσι τουλάχιστον εγώ το μεταφράζω. Ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε πολύ πλούσιε περιοχέ και άρα δεν δικαιούνται τα επιδόματα ε, τη πρόνοια που λέγαμε παλιά και όλα τα επιδόματα τα οποία δικαιούνται με, με βάση την έω πριν από λίγο καιρό κατάσταση. Ναι, μιλάμε για το κοινωνικό τιμολόγιο, μιλάμε για το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, μιλάμε για την. Ε, το, το, επίδομα αλληλεγγύης κτλ. Λοιπά, λοιπά Δηλαδή επιδόματα τα οποία προσπαθούν να, σε αυτή την ακραία φτωχοποίηση που βιώνουμε να σώσουν κάποιου ανθρώπου από το να βρεθούν στην απόλυτη εξαθλίωση. Γιατί η η, είναι η απάντηση που, δεχτε, που σα έδωσε η κυρία Μιχαηλίδου, σα βρήκε σύμφωνα γιατί διάβασα ότι επί τη ουσία το ΜΕΡΑ25 ζήτησε την παρέτηση τη κυρία Μιχαηλίδου. Για και άλλο αυτή, θέμα. Για, για, την, για το θέμα ναι, για, πείτε μου, για πείτε μου. Εντάξει, η απάντηση κυρία Μιχαηλίδου ήταν προκλητική. Είπε στην ουσία ότι η οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί από το 19 στη χώρα μα. Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι έχουμε πάει σε μια ακραία φτωχοποίηση. Μπορεί να βελτιώθηκε η κατάσταση για ένα 20-30% των κατοίκων αυτή τη χώρα. Αλλά για το υπόλοιπο 60-70-80% η κατάσταση έχει γίνει δραματικά άσχημη στο επίπεδο τη απόλυτη φτωχοποίηση και εξαθλίωση. Ε, την ίδια στιγμή είπε η κυρία Μιχαηλίδου ότι ε, μα έχουν αυξηθεί οι δικαιούχοι. Τι μα λέτε, δηλαδή Έχουν αυξηθεί οι δικαιούχοι των κοινωνικών επιδομάτων και προφανώ τη εξήγησε ότι έχουν αυξηθεί αφού υπάρχει αυτή η ακραία φτωχοποίηση. Οπότε, ε, τι. Συγγνώμη. Το άλλο ιδιαίτερο που είπε η κυρία Μιχαηλίδου είναι ότι δεν μπορεί να μετρήσει ποιοι αποκλείονται λόγω τη άξιση των αντικειμενικών αξιών όταν όλα αυτά είναι σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οπότε και οι τρει απαντήσει ήταν ε, απαράδεκτε. Τη είπα να βρει τα στοιχεία. Ε, τη είπα και τη ζητήσαμε ω Μέρα 25 ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εξεταστούν από τι κοινωνικέ υπηρεσίε, να δουν αντικειμενικά που βρίσκονται. Ναι. Ε, δεν... Όταν έχει κάποιο πρώτη κατοικία και είναι αυτή, αυτό είναι το μόνο σπίτι, επειδή η πολιτεία μέτρησε ότι αυτή η αξία αναποκατεύει δεν αλλάζει η φτώχεια που βιώνει μέσα στο σπίτι αυτό. Ναι, είναι, είναι σαφέ αυτό. Και δεν μιλάμε <σοβεί> για πλούσιου, για δεν μιλάμε για αντικειμενική αξία. Ανεκατομή. Μιλάμε για τι λαϊκές γειτονιέ, <σοβεί> αν δεν κάνω <σοβεί> λάθο. Ειδικά τη Δυτική Αττική, όπου τα προβλήματα και τη ανεργία και τη οικονομική δυσπραγία είναι πολύ έντονα. Γιατί ζήτησε το ΠΕΡΑ25 την παρέτηση τη κυρία Μιχαηλίδου. Γιατί η κυρία Μιχαηλίδου, σε μια επίκαιρη ερώτηση που έκανε επίση την ίδια μέρα, ε, όσον αφορά τη 12χρονη από το Κολονό, από τα Σεπόγια, το θύμα απανοτών βιασμών και τράφικ. αυτή την τραγωδία, αυτή την κτηνοδία. Ε, απάντησε με λεπτομέρειε. Εγώ την εγκαλούσα για το ποιο λόγο δεν στην δράμη πολιτεία, στο δράμα που ζει η οικογένεια. Και αυτή απάντησε με λεπτομέρειε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που είναι ένα μυστικό, που βρίσκεται η 12 χρόνο, και λεπτομέρειε που μπορούν να βοηθήσουν τον εντοπισμό τη από αυτή την ελληνική μαφία που φαίνεται να εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί βλέπουμε ότι στι υποθέσει τη ελληνική μαφία, στην υπόθεση του βιασμού τη 12χρονη, αλλά και τη γυναίκας στην Ηλιούπολη, εμπλέκονται κοινά ονόματα, κοινά πρόσωπα. Ναι. Μου λέγατε πριν ότι το χαρακτηρίσατε νίκη ε, για ένα δημοτικό σχολείο στην ε, περιοχή του Εγάλιο. Θέλετε να μας δώσετε πληροφορίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για δημοτικά σχολεία, όταν μιλάμε για σχολεία, πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι. Είτε είμαστε γονεί, είτε δεν είμαστε. Πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι και ευαίσθητοι, ειδικά στα θέματα τη παιδεία. Μπορείτε να μα δώσετε μια λεπτομέρεια, περισσότερε πληροφορίε για αυτό το θέμα. Ναι, ε, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη. Ε, αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι θα επιτάξει για τρία χρόνια το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, το ένα του Δημοτικού Σχολείου Εγάλεο, ε, το οποίο με μια διαδικασία ιδιαίτερα περίεργη, προχώρησε η έξωση από του ιδιώτε και βρήκαν τα παιδιά, σκεφτείτε παιδιά τη πρώτη Δημοτικού, που είναι η πρώτη εμπειρία από το σχολείο. Βρήκαν την πόρτα του σχολείου του κλειστή, με τι ζωγραφιέ του στα παράθυρα, με τα θρανία του εκεί πέρα, τα πράγματά του, με του φακέλου του ιατρικού του, με τη σφραγίδα τη διευθύντρια μέσα. Και μάλιστα να είχαν ξεκινήσει να κάνουν εργασίε για να, να, να το επιτάξουν το... αυτό το σχολείο. Είναι ε, ένα σχολείο το οποίο νοικιαζόταν. Η... Δεν υπήρξε νέο συμβόλαιο, οι ιδιώτε είπαν ότι ε, θέλουν να αποζημιωθούν. ο δήμαρχος, αν και η κοινή πρακτική είναι να, να αποζημιώνονται. ακόμα και αν δεν υπάρχει συμβόλαιο εφόσον λειτουργεί το σχολείο, ο δήμαρχος επέλεξε να μην ε, τους αποζημιώσει και τους κάλεσε να κάνουν αγωγή εναντίον του για να πάρουν τα χρήματα. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία όλο αυτό. Ε, το διατάφθη είναι ότι κάναν αγωγή και έξωση, ε, χάθηκαν, χάθηκε η δίκη γιατί δεν είχαν πληρωθεί, ως όφυλαν, τα χρήματα τα είχε ο Δήμος. Ε, και τελικά βρεθήκαμε στην κατάσταση να ε, υλοποιήσουν την έξωση στη μέση της σχολικής χρονιάς. Μια τρομερή αναλγησία. Παλέψαμε, η, το γωνιακό κίνημα στο Γάλλο βρέθηκε εκεί πέρα. Ε, πάλεψε κάθε μέρα. Έγινε αποχή από τα μαθήματα γιατί θέλανε να μεταστεγάσουν τα παιδιά σε ένα σχολείο που δεν του χωρούσε καθόλου. Στο 14ο που χτίστηκε κατά παρέκκληση, γιατί δεν είχε αρκετά τετραγωνικά, αρκετό χώρο να χτιστεί, και θέλαν να στηβάξουν δύο σχολεία εκεί πέρα. Και τελικά ε, η κοινωνική πίεση, το μεγάλο ήταν όλο στο πόδι, πραγματικά. Δεν πηγαίναν όλα τα σχολεία πλέον σχολείο για σε παράσταση. Και τώρα ο κύριο Πέτσα. Ήρθε στην επίκαιρη ερώτηση που συζητήσαμε σήμερα. Ο Υπουργό Και, δε, και δεσμεύτηκε την επόμενη εβδομάδα σε συνεννόηση και με του άλλου υπουργού, να καταθέσουν τροπολογία που να επιτρέπει την επίταξη για τρία χρόνια αυτού του σχολείου. Και είναι λογικό να γίνει επίταξη γιατί και έχει, έχει ξεκινήσει και κρεμεί η διαδικασία αναγκαστική απαλωτρίωση. Οπότε έτσι κι αλλιώ θα γίνει δημόσιο. Ναι. Το θέμα είναι να μην χάσουν τα παιδιά το σχολείο του αυτά τα χρόνια. Αυτό ακριβώ είναι το θέμα. Να μην χάσουν τα παιδιά το, το σχολείο, γιατί είναι το αγαθό. Το, ειδικά για τα πρώτα χρόνια τη ζωή ενό παιδιού, το μεγαλύτερο αγαθό μετά την υγεία είναι η παιδεία. Πρέπει να μάθει γράμματα. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για παιδιά που με τηλεκπαίδευση έχουν χάσει, χάσει... δύο χρονιέ. Πολύ σωστά λέτε. Θέλουμε μια ομαλότητα στη διαδικασία. Σωστά. Και δεν υπάρχει άλλο σχολείο κατάλληλη στη γειτονιά του. Α πάμε τώρα και στο μεγάλο κάδρο που είναι η πολιτική πραγματικότητα. Λοιπόν, το ΜΕΡΑ25 είναι ένα από τα μικρά κόμματα τη Βουλή. Καταρχά, η εκτίμησή σα είναι, θα το δούμε μετά την εκλογική αναμέτρηση, την μία ή την δεύτερη. Αυτό μένει να το δούμε. Ο ελληνικό λαό θα αποφασίσει. Θα είναι μέσα στη Βουλή. Τη μία, τη δεύτερη, τη τρίτη. Ε, και, Εκεί ότι ναι, θα υπάρχει και τρίτη εκκλησία. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Άλλωστε είναι στο DNA τη οικογένεια Μητσοτάκη Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ε, στο DNA λόγω του 89 που το το ήταν δηλαδή, ναι, ναι, να ναι. και τριπλέ αναμετρήσει μέχρι το 1990. Ε, κοιτάξτε, το ΜΕΡΑ25, εμεί που είμαστε στο δρόμο, που είμαστε στα κινήματα, στον αγώνα, το βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ δυναμική. Πάρα πολύ δυναμική από του νέου ανθρώπου. Πάρα πολύ δυναμική ε, από του νέου οικογενειάρχε, από ανθρώπου με μικρά παιδιά. Αυτέ αυτός ο ενεργός πληθυσμός, ο οποίος δεν, δεν ακούει ότι όλο αυτό, όλο αυτό το, η δυστοπία που ζούμε είναι μονόδρομος και θέλει να παλέψει για την ανατροπή αυτών των καταστάσεων που οδηγούν, οδηγούν χρονιά με τη χρονιά στην ακραία φτωχοποίηση των ανθρώπων και στην έξοδο των νέων παιδιών που πάνε να βρουν τη μοίρα του στο εξωτερικό. Ε, αυτός ο κόσμος συντάσσεται με το ΜΕΡΑ25, το μετρούσαμε και στις δικές μας δημοσκοπήσεις. Τώρα και οι επίσημες δημοσκοπήσεις αρχίζουν και παρουσιάζουν ε, Καλαγοριακά σα βάζουν οι περισσότερε από τι επίσημε δημοσκοπήσει εντό ή εκτό τη Βουλή. Αν σκεφτείτε ότι στι προηγούμενε εκλογέ μα βγάζαν στο 1% και πήραμε 3,4% και τώρα μα βγάζουν στο 3,4%, καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Α το πάτε αναλογικά εσεί έτσι. Τα πάμε αναλογικά και με βάση το γεγονό ότι είμαστε το μόνο κόμμα εκτό από το Πασόκ το οποίο είναι στα, στα ποσοστά του, που είχε πάρει στις εκλογές με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θα προσθεθεί σε αυτό η, το, η πλευρά των αναποφάσιτων. Θεωρώ ότι θα μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για το μέρα που θα σημαίνει, είναι πολύ καλά νέα για την Ελλάδα, γιατί σημαίνει ότι δημιουργεί μια δυναμική για τον απεγκλωβισμό τη αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά νιώθω ότι έχει εγκλωβιστεί σε ένα κόσμο κόμμα που η πολιτική του ηγεσία τουλάχιστον Μιλάτε δεν θέλει να είναι άλλο στην αριστερά. Για απεγκλωβισμό τη αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα όμω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πρόσκληση στην, και στο δικό σα κόμμα για τη λεγόμενη μεγάλη προοδευτική διακυβέρνηση τη χώρα την επόμενη μέρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εάν και εφόσον οι Έλληνε πολίτε, οι Έλληνε ψηφοφόροι αποφασίζουν να δώσουν την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεστε προ το... Προς αυτή την ευθεία να συμπλέψετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι βλέπουμε από την πολιτική του ηγεσία, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συμπράξει με το 25 γιατί αυτό Μα θα το σήμερα... έχει δηλώσει η κυρία Αρσένη. Το έχει πει και ο ίδιος ο, ο κύριος Τσίπρας έχει πει και πολλά στελέχη του, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι ε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25 μπορεί να κάνουν μια προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό που βλέπουμε σαν στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία. Η κυρία στρατηγική αυτών των yeah. δύο κομμάτων θα είναι να πιέσουν τους υπόλοιπου χώρου για να πάνε στην αυτοδυναμία. Δεν έρχεται σε συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ παρόλο που τον έχουμε καλέσει να έρθει σε προεκλογική συζήτηση. Εμεί έχουμε παρουσιάσει τι βασικέ μα θέσει, τα 7-9 σημεία. Να μα πει πιστεύουμε ότι εδώ κάνετε λάθο, εδώ είστε υπερβολικοί, εδώ θα έπρεπε να γίνει αλλιώ. Να μα πει και να μα πει ποια είναι η πρότασή του. Το, δεν πρέπει να το κάνει, γιατί ξέρει ότι οποιαδήποτε συζήτηση σημαίνει ανοίγουμε χαρτιά και βλέπουμε ποιο είναι ποιο. Και σε αυτή τη συζήτηση έχει πάρα πολλά να κρύψει. Έχει να κρύψει γιατί έχει ωφελήσει κάθε μεγάλο επιχειρηματία στη χώρα κατά τη διακυβέρνησή του, ενώ εμεί αντίθετα είμαστε το κόμμα που. Τόσο πολύ ε, ε, ερχόμαστε σε ρήξη και ονοματίζουμε την ε, διαπλοκή και τους ολιγάρχες που έχουμε φτάσει στο σημείο να δεχόμαστε μηνύσεις ε, ε, ονομαστικά από, ονομαστικά από ολιγάρχε. Δεν σα βλέπω ε, θερμό πάντω για μια σύμπραξη ε, τρικοματική έτσι, για προοδευτική αυ... διακυβέρνηση. Αυτό είναι προσωπική σα εκτίμηση ή είναι η θέση του κόμματο. Εμεί έχουμε ένα τεράστιο χάσμα μα χωρί πολιτικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, Έχουμε ανοιχτεί σε αυτή τη συζήτηση, γιατί σεβόμαστε την απλή αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που εισήγαγε την απλή αναλογική, δεν την πιστεύει και δεν τη σέβεται. Και γι' αυτό δεν έρχεται για καμία ουσιαστική συζήτηση, παρόλο που εμεί έχουμε κάνει κάλεσμα το 20, το 21, το 22, προ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, για να δούμε αν θα μπείτε μέσα. Σκεφτείτε, σκεφτείτε λογική και πρακτική, έτσι. Δηλαδή, εύχεται να μην μπούμε μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εύχεται να μην μπει το μέρο 25 μέσα. Για να δούμε και μετά τι εκλογέ να συζητήσουμε. Μετά τι εκλογέ το Ελληνικό Σύνταγμα δίνει τρει ημέρε. Σε τρει ημέρε, πώ θα γεφυρώσουμε τα τεράστια χάσματα αυτή. Άρα πρέπει πρόκλημα. να υπάρξουν προεκλογικέ, προγραμματικέ συγκλήσει, έτσι ώστε να οδηγηθεί η τρικοματική, και εάν υπάρξει βέβαια. Εμεί δεσμευόμαστε, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια πρόταση, να τη θέσουμε σε ψηφοφορία στα συλλογικά μα όργανα. Παρ' όλα αυτά, επίση δεσμευόμαστε, αν αυτή η πρόταση έρθει μετά τι εκλογέ, να πούμε όχι, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή, μετά τι εκλογέ, σε μια συζήτηση που θα αφορά το διαμοιρασμό ε, Υπουργικών Αυτοκινήτων και Θέσεων, εμεί δεν μα ενδιαφέρει γιατί ήμασταν εκεί, τα αφήσαμε γιατί πιστεύαμε σε μια άλλη πολιτική. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό ο διαμοιρασμό, ε, αν θέλετε, η κυβερνησιμότητα. Εμά μα ενδιαφέρει να ανατραπούν οι πολιτικέ. Θα κάνουμε τα πάντα, τα πάντα για να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην ξανανεί ο κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Θα κάνουμε όμω τα πάντα για να ανατρέψουμε οποιονδήποτε το να ακολουθήσει και εφαρμόσει τι ίδιε πολιτικέ. Και φοβάμαι ότι Μάλιστα. η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρα Ανδρουλάκη στη πράξη, θα είναι μια κυβέρνηση που θα είναι πολύ πιο φιλική, εφαρμόζοντα όμω τι ίδιε πολιτικέ. Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Αρσένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα στην μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή τη τηλεόραση στην Ναυτεμπορική. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν ο Κρήτον Ανασένη, ο βουλευτή του Μέρα 25. Ναι, α μου πει ο Άγγελο Τσατσαρόνη.